Κυρία Παγώνη, τι λέτε τώρα γι' αυτό εδώ πέρα, πάλι πρωταγωνίστρια. Τι να το κάνεις τώρα να είσαι πρωταγωνίστρια, τώρα εδώ κι εγώ είμαστε. Γιατί κι εγώ είμαστε πάλι, τι έγινε. Λοιπόν, προχωρούμε τους εμβολιασμούς, κυρία Βούλγαρη. Στο δελφινάριο θα πάμε μαζί. Εγώ άκουσα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, λίμωνο. Σας κάλεσα. Πότε με εσάς, πότε με την κυρία Βούλγαρη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε και οι τρεις. Α, να το. Να το. Και εμένα με έβαλε μέσα στην παρέα τελικά. Κυρία Βούλγαρη, πρωί-πρωί σχόλια όμως. Τώρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε εμείς σειρά να σας συνοδεύσουμε. Έτσι, σας συνόδευσε ο κύριος Παπαδάκης, εκτός αν έχετε εδώ στο λόγο σας. Καταρχήν, ο άνθρωπος δεν με συνόδευσε. Συναντηθήκαμε εκεί τώρα. Τι να σας πει λίγο μια τάξη. Κυρία Βούλγαρη, ξέρω ότι ζηλεύετε, αλλά τι να σας κάνω. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα στη τηλεόραση. Είμαστε, όταν θα είμαστε μεταξύ μας, θα το συζητήσουμε πιο. Δεν μπορεί να πάει στο Δελφινάριο για να ασχολούνται όλοι με την κυρία Βούλγαρη και να με βλέπουν την παράσταση, αν είναι δυνατόν. Αλλήμον, ασχολούνται με εσάς, κυρία Παγώνη. Μας έχετε όλες πατήσει κάτι. Ανεβάζεις τη θερμοκρασία, ζεστική υγρασία μόνο. Μπράβο στην Billboard ξανά! Να σας πω κάτι. Η κυρία Παγώνη είναι υπέροχη. Είναι ρε φίλε, είναι πολύ θεάρα. Ήταν σαν να ήταν, ας πούμε, σε Skype με μία ξαδέρφη της η Ανθιβούλγαρη. Είπανε τίποτα για τα κομμάτια αυτά. Ή μόνο αγωνιούμε. Αρχικά την πάω εγώ έξω την κυρία Παγώνη. Συγγνώμη, υπάρχει σειρά Στέλιο. Υπάρχει ένα φλερτ. Κάτσε εδώ, δεν μιλάω. Τόσα εκατομμύρια κόσμου μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο πόσα να είναι ήταν, τα βλέμματά του στραμμένα. Κυρία Παγώνη, ποιο σας άρεσε εσάς, για κάντε μας ένα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Εμάς μας ενδιαφέρει γιατί έχει μεγάλη προβολή η χώρα μας. Πάμε στα φορέματα. Να σας πω, κύριε Χασαπόπουλε, τώρα για να αγοράσουμε αυτά δεν γίνεται όπως καταλαβαίνετε. Γιατί ο βασικός οπότε είναι τα κοιτάμε, είναι πάρα πολύ ωραία, τα θαυμάζουμε. Τα κρατάμε στο μυαλό μας και φτιάχνουμε ένα περίπου. Όταν εμείς θέλουμε σαν και αυτό που είδαμε. Σωστό. Κάτι που μας άρεσε. Επειδή έχουμε περάσει και άλλη, συγγνώμη, επειδή έχουμε περάσει και σε άλλη σφαίρα τώρα. Εσείς γιατρός, τόσα χρόνια, μεγάλο γιατρός και τα λοιπά, πρόεδρος σε ένα... Όχι μεγάλο γιατρός τώρα, γιατρός το εσύ μεγάλο γιατρός τώρα. Εντάξει. Μην τρελαθούμε. να σας πω, ένα κομμάτι του Dior δεν έχετε στην καρδαρόμα. Ένα έχει. Όχι, κύριε Χασαπόπουλε, δεν λέω. Αν μου το κάνετε τώρα, εσείς περιμένω. Τα γυαλιά σας τι ήτανε. Τα γυαλιά τι ήτανε. Όχι. Α, είναι άλλου. Γκούτσι ήταν το γυαλί. Θα μελετρολευτούν και οι ίδιοι. Έχεις να τους πεις. Δεν με θέλουν με Λορό. Δεν με θέλουν με Μπολμέι. Δεν με θέλουν στα Top 10. Δεν με θέλουν με Τσιφέντς. Η δικιά σου στο DM. Έχω το νερό στη ζέστη. Έχω αλήθεια για το ψεύτη. Πάντα στο κύμα σαν τσέστη. Πάρα πολύ ο κολλητός μου, FY. Αυτές είναι οι παρέες μου πια. Με τον FY θα πάω, Δελφινάριο. Να σας πω κάτι. Πολύ ωραία μας τα είπε. Απλά ήθελα το πλάνο να ήταν ασπρόμαυρο και τον Ξανθόπουλο να κλαίει. Που είναι με αυτό το κομμάτι για να φάει ένα κομμάτι ψωμί και ένα τυρί. Άκου τι ωραία. Το βλέπετε, ωραίο. Δεν θα το πάρεις ποτέ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, πώς πω, 100 χρόνια δεν δουλεύεις, δεν πρόκειται. Είναι ευρώ-ευρώ. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και με το εργασιακό. Και πάρα πολύ καλά. Όχι, δηλαδή μην έχετε τηλεόραση να το δείτε είναι το πρόβλημα. Άστο να το πάρεις. Είναι αλήθεια, κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Γαλαμάνη, ότι διεκδικείτε το τριαντάφυλλο για τα ψηφοδέλτιά σας στις επόμενες εκλογές, το τριαντάφυλλο του Survivor. Σε όλα. Α, μάλιστα. Α, το τριαντάφυλλο του Survivor. Δεν το έχω δει το Survivor, κύριε Παπαδάκη. Κάνετε τώρα, και δεν έχω άποψη. Και ο James θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ο James είναι ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Άμι θα πάει ΚΚΕ και η Γιάννη. Ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι αν θα συμμετάσχει ο X κύριος Τριαντάφυλλος, είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι μην δείτε να εκλέγετε αέρα πατέρα.
Τώρα υπερτραγουδάρα τώρα έβαλες. Συνήθως έτσι γίνεται όμως, παιδιά. Δηλαδή, όντως βγαίνουνε. Επειδή ο κόσμος τους ξέρει με κάποιο τρόπο, ρε παιδάκι μου, νιώθει μια ασφάλεια. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ανήκανε στο χώρο της ζόμπις και βγήκαν στην πολιτική και κάνανε έργο. Όχι όλα, αλλά υπήρχαν. Ενώ μετά είναι από εκεί και πέρα τι θα κάνεις. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να δούμε όλο το cast του Ατζούν σε ένα κόμμα. Μπράβο, μπράβο. Γίτσες, σε εμάς μετά, ωραίο. Το ευτυχείτε βρέθηκε και στη Σκάλα Καλονής για να εξερευνήσουμε το χωριό της Μαργαρίτας. Τουλάχιστον κάνουν διακοπές δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω. Κυρία Χαρούλα, κυρία Χαρούλα. Γεια σου, κυρία Χαρούλα. Έρχομαι να σας βρω. Έλα, άνοιξε. Σας έχει μεγαλώσει μαζί, είναι πιστήθες φίλοι. Ο μικρούτσικος. Από μικρά παιδιά. Το εδώ πίσω μου είναι το σχολείο που πήγαινε η Μαργαρίτα με την επιστήθεια φίλη της Ελπίδα. Πήγαινε εδώ σχολείο. Όχι. Ναι, όταν ήταν μικρά. Την είδατε καθόλου στο MasterChef? Εγώ την έβλεπα. Ποια είναι? Ήταν η Μαργαρίτα. Πολύ καλό κοριτσάκι. Καλό κοριτσάκι. Πολύ καλό, είσαι εγώ κοριτσάκι. Με τα κουζινικά του έπαιζε. Στο τέλος και δεν είναι της Θεσσαλονίκης. Α, ποιας. Είναι της Σκάλας Καλονής. Τι λες. Εδώ, όπου έπαιζε η Μαργαρίτα. Ζήσαμε στην ίδια γειτονιά. Απέναντι τα σπίτια μας ήταν εκεί. Έχω πάρει σβάρνα όλα τα βαρκάκια στη Σκάλα Καλονής και ψάχνω να δω πού ανέβηκε η Μαργαρίτα. Πού να έχει πατήσει. Μπράβο. Φοβιστικό πια, ε. Δεν τολμάς να βγεις ένα reality. Νικητής ούτε καν. Σε εσένα πρέπει να κάνουμε. Δεν θα ανακαλύψουμε ωραία πράγματα. Σε μένα, μην πάτε στη γειτονιά μου. Ναι. Καλέ, αρχικά η μισή είναι με τη μάνα μου παρέα. Αν θέλουν να πάνε σε κάθε εκταφή και να ρωτάνε πώς είστε, κλακ, τα κόκαλα έτσι. Ας το προχωρήσει κάποια εκπομπή. Βρείτε τη μάνα μου να σας μιλήσει. Εκεί σας θέλω ρεπορτάζ. Άσε τώρα Σκάλα Καλονής. Έλα ρε, εδώ ανεβείτε παπά μου, περιμένουν. Έχεις κάνει κάποια αισθητική επέμβαση, παρέμβαση, κάτι που ήθελες να αλλάξεις πάνω σου, κάτι που θα θες να αλλάξεις στο μέλλον? Τα πάντα. Έχει την κόνη. Άντε μου αρκετά τα πάντα. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω κάνει μπότοξ, υαλουρονικό, έχω κάνει... Τα μπότοξ θεωρούνται, παιδιά, συγγνώμη, αισθητική παρέμβαση, γιατί το μπότοξ είναι κάτι προσωρινό, δεν είναι, διορθώστε με. Είναι παρέμβαση προσωρινή. Okay. Okay. Έχω διορθώσει το στήθος μου. Πώς την έκλεισε, ρε φίλε, τα λέμε, διορθώνω. Το έχω φτιάξει. Εγώ έχω μέτρο. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Και δεν μ' αρέσει να αλλάζουν πολλά πράγματα. Έχει πάνω μου. Γεια σου, γι' αυτό το λέω. Το κάνω ίσα ίσα. Να σου πω. Ναι, ρε παιδιά, να τελειώνει και αυτό. Η κοπέλα θυμίζει την κοπέλα που. Όχι. Ναι, καλή. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχει κάνει πολλά. Επειδή είπε τώρα αναφορικά που έχω κάνει μπότοξ, δεν ξέρω τι. Έχει σημασία το. Και το. Τα σεσέ. Τα σεσέ είναι, Στέλιο. Τα σεσέ. Εγώ έκανα σεσέ στην αρχή τη σεζόν. Δεν αναγνωριζόμουν, το άφησα. Έκανα πολύ σεσέ. Αλλά τώρα να μην κάνω. Σεσέ και ο Τσελίκη, σεσέ. Τα φιλιά μου στο Γιώργο. Θα έχεις χρόνο τώρα το καλοκαίρι στην Πάτρα. Πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις και ονόματα. Το θέλεις, ε. Ναι, το θέλω πάρα πολύ. Να το. Λοιπόν, η μάμου... Νίκη Σταυροπούλη. Να την αποκληρώσεις, Νίκη. Ήθελε να ανεβάσει και το φώτος που έκανε η κολλητή της, βέβαια. Η κολλητή πρέπει να... Τα κάγκελα τα βλέπετε, ότι είναι πια σε άλλη κατάσταση. Η θάλασσα επίσης, έχει χυθεί η θάλασσα. Μα είναι ντροπή. Με τα βουνά, με την πέτρα. Τα χωράφια πίσω έχουν στραχτέρι να τα έχει οργώσει. Ναι. Δηλαδή, το κάγκελο. Γίνεται της Βίκης το κάγκελο. Τέλειο είναι ωραίο τώρα το παιδί. Στη μάνα. Δεν έχει και πολύ Photoshop. Λες το σώμα της, όντως, δεν έχει πειραχτεί. Μήπως ζήτησε τίγους βάλαν μέσα. Το σώμα δεν έχει πειραχτεί. Ναι, λίγο μάζεψε το στιχάκι. Λίγο κυλίτσα, νομίζω. Αλλά είναι σαν να έκαναν Photoshop, γιατί δεν τους άρεσαν τα κάγκελα. Μέρα με τη μέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Μέρα με τη μέρα σπάει το ρότα μας το γυαλί. Συνήθιζω στην ιδέα πως δεν κάνουμε μαζί. Μέρα με τη μέρα φεύγω. Τι γλέντι, τώρα κουρκούλ θα μου πεις. Να την αποκληρώσει. Είμαστε όλοι μαζί της. Δεν θα βγει κανείς να μην δεν τρέπεται που είναι η μάνα για το παιδί. Έβγαλε τη φωτογραφία αυτή της μάνας της.
Αντί να τη στείλει πίσω διορθωμένη και να πει βρε μαμά, χάθηκε η Μεσσηνία. Περίμενε. Ναι, να τη πει δύο πράγματα. Γελάγανε με το ανέστητο πλάσμα. Τίποτα. Είναι έτοιμη για τηλεόραση. Μπράβο, Δανάη. Συνήθως θέλω να φαίνομαι πολύ ψηλή και, αλλά και τι πήρες έχω πολύ δίπατη. Ωραίο περπάτημα. Οπότε θέλω να τραβάω τα βλέμματα. Τράβατα. Γενικά και στη δουλειά προσέχομαι πώς δίνομαι. Προσέχομαι είμαι υπεύθυνη λοιπόν σε ένα σε περίπτερο. Εγώ κατάγομαι λοιπόν από την Αμαλιάδα. Είναι μισή Αμαλιάδα. Λέγεται Τερακόντα. Χώρισα το ρολόι μου. Τερακόντα, όλα έρχονται. Στην ώρα μου. Είναι τετραγωνιασμένη, αν βλέπετε. Όλο είναι και πάρα εγώ. Πολύ ωραία και κομψή και αυτή. Τι στρογγυλή τετραγωνιασμένη κύκλη μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό είναι για τον Πέτρο, το τραγούδι μόνο. Τρελαίνεται. Άκη, τη λέει και φέρνει. Τρελαίνομαι. Κόσμε μου. Πού είναι και αυτή η ψυχή, χάθηκε. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Υπεύθυνη σε περίπτερο, τι είναι. Μάλλον εννοούμε περίπτερο μεγάλο. Αυτά που είναι μεγάλα σαν μαγαζιά. Όχι το κλασικό περίπτερο, γιατί εκεί άμα είσαι ένα υπεύθυνο και ένα πολιτή και ιδιοκτήτη δεν χωράνε. Η Αμαλιάδα είναι νησί όπω και η Μάνη. Έτσι και... Αυτά όλα αλλάζουνε. Αφήστε την παλιά γεωγραφία, ρε. Φτιάξτε την καινούρια. Τερακόντα. Τερακόντα. Αχ, θα μαχαιρωθεί η ίδια καλέ. 95 χρονών τη βάλα εγώ, να κόψει. Εγώ τι να κόψει. Και με τα αριστερό. Τη Βασίλισσα. Δεν ντρέπεσε. Μπρι με φουστάνι 30 μέρε και πέθανε ο άντρα τη. Σαν δεν ντρέπεσε λίγο, θα βγει από τα μνήματα καλά ο άντρα σου. Τώρα τον έθαψε. Με έβαλε στο έμπριμε και πήγε να κόψει τούρτα. Δεν ήθελα να είναι εσύ, κάτσε σπίτι. Τα δικά μας τα πόδια πονάνε, τα δικά της δεν την πονάνε, ρε παιδιά. Μπράβο ρε, κράτο γερά, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μια χαρά η Βασίλισσα. Την γλίτωσες, την γλίτωσες. Στο δικό σου παραμύθι μια βράδια ξενύχτησα και με έκανες να νιώσω τι θα πει η Βασίλισσα. Δεν με νοιάζει αν τελειώσει τι αγάπη και δώσα. Μια Βασίλισσα για λίγο μ' αρέσει που ένιωσα. Εντάξει, τώρα τραγουδάρες. Να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, να σας πω κάτι. Παιδιά, μετά από 40 μέρες βγαίνουν τα μαύρα, το ξέρετε αυτό. Ναι. Όχι στην Ελλάδα. Ναι. Μετά από 100 χρόνια βγαίνουν. Ναι. Αλλά μετά από 40 μέρες κανονικά το σπάς πια το πένθος. Δεν γίνεται. Γιατί δεν έχει και σημασία. Δεν σου παβαλε κόκκινα, αλλά σιγά σιγά. Ναι, όχι, γιατί δεν είναι ότι θες, κατάλαβε το πρόβλημα. Το περισσότερο ποσοστό είναι τι θα πει η γειτονιά. Ναι. Είδες οι άλλοι στην Αγγλία, ό,τι θέλει. Είναι και η Βασίλισσα. Κυρία Γεωργία. Βρέθηκε η κυρία Γεωργίτσα, τι ωραία, δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι, θα βγει από το μνήμα. Δεν βγαίνει, αυτό λιώνει ο άντρας. Έχει φύγει η ψυχή, έχει χαιρετήσει. Έρχεται ξανά να κάνει τον εγγονό σου. Ετοιμάσου να έχει το βασιλιά σπίτι. Άντε καλά. Πριν κάποια χρόνια. Βασιμακόπουλος. Σάκης Κατσούλης, λοιπόν, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του αγαπημένου μου Αλέξανδρου Πετρίδη. Τον ανακάλυψε το Σάκη, ο Αλέξανδρος Πετρίδης. Θα δούμε το Σάκη Κατσούλη στην πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση πριν 11 χρόνια. Το ίδιο παίζουνε. Έπαιζε στον Πανεγιάλιο. Πανεγιάλιος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ιστορική ομάδα. Ως θεματοφύλακας τότε, λοιπόν. Σάκης Κατσούλης, λοιπόν, εδώ κοντά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για καλά σου λόγια. Και για το ότι βρέθηκε στο κατάστημά μας. Ο Σάκης ο Κατσούλης. Καλησπέρα σας, θέλω να χαιρετήσω και εγώ το σταθμό σας. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνατε τιμή και ήρθατε εδώ στο Αίγιο. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας σωστός. Ο κωστικός, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά. Γι' αυτό κάτσε μαζί μου και μη ζητάς πολλά. Ο τέλειος άντρας, ο άντρας σωστός. Ο κωστικός, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά. Γι' αυτό κάτσε μαζί μου και μη ζητάς πολλά. Είναι ντροπή σας, ήταν από την Ένωση. Πιο καλή. Πάω! Καλύτερο από το πάω. Άκουτα, παίζανε και οι δύο εκπομπές αρχείο πια. Η Κατιέν ήταν πιο παλιό, 11 χρόνια. Ποια εκπομπή θα βρει τώρα το υπερηχογράφημα της μαμάς του Σάκη. Αυτό είναι το πρώτο. Και επίσης, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία από τη μέρα σύλληψης του Σάκη, εκείνο το βράδυ, κάτι, αυτά τώρα πρέπει να βρουν. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο γιατί θέλουμε να ξέρει ο κόσμος τα ντοκουμέντα αυτά. Γιατί παίζουν για μεγάλες προσωπικότητες αρχείο. Όλες οι εκπομπές. Οπότε θες. Μέσα, ας πούμε, στη Μαλβίνα και τα λοιπά και όλα αυτά είναι ωραίο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Big Brother. Τι τραγουδάκι θες να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε ένα αλκαδιάρικο, αλλά να το διαλέξεις. Αλκαδιάρικο. Και να
Ντάλκαδο. Απελευθερωτικό. Ναι. Θε λίγο λιπητερό, αγουάχ ή λίγο πιο διονυσιακό. Απελευθερωτικό. Πώ το δηλαδή, θα ζήσω ελεύθερο πουλί, τέτοια πράγμα. Ναι, θα ζήσω ελεύθερο πουλί, ναι. Άντε πάμε σου. Γιατί αυτό δεν κάνουμε έτσι κι αλλιώ στη ζωή. Αυτό έκανε όλη τη ζωή. Κανάρα σε κανάρα θα πετάω. Λοιπόν, αυτό το αφιερώνω στον Νίκο. Εγώ ξέρει αυτός. Αυτό το αφιερώνει στον Νίκο. Χωρίς εσένα δεν είμαι ένα τίποτα. Μια κουκίδα στο χάρτη χαμένη. Χωρίς εσένα δεν είμαι μονάχος μου. Και μες στο άγχος μου κλαίω για μένα. Χωρίς εσένα ναι. Βίπς! Βίπς! Ήταν πολύ πληθυντικός. Πολύ, ήταν δύο. Να σας πω, για μένα το είπε. Για ποιον δεν ξέρει ελληνικό έτσι κι αλλιώς η Έλιστα. Πού να ξέρω καλά αν ξέρει ελληνικό η Έλιστα. Σαν εμένα κανείς. Α, ποιος ήρθε, χτύπησε η πόρτα. Περιμένουμε κόσμο, δεν ξέρω. Εδώ πια σιγά σιγά γίνεται σπίτι. Βλέπω κόσμο βγαίνει με πιτζάμες, κοιμούνται εδώ οι άνθρωποι. Ετοιμαζόμαστε για τις 28 Ιουνίου! Καναλάρα! Το είπαμε μετά, δεν το πρόλαβα. Τα φιλιά μου στην Έλλη και την περιμένω όποτε θέλει να έρθει να αγοράσουμε τον Sky. Καλησπέρα σας. Εγώ το Σαββατοκύριακο. Τι έγινε? Είσαστε στον αέρα, monsieur. Δεν νομίζω. Attention. Attention. Μας ακούτε? Εκουτέ. Μας βλέπετε? Εβλέπε. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε στο επόμενο, παιδιά. Έλα, έλα, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου και σένα. Το όνομά σας, παρακαλώ. Ποιο όνομα, παιδί, δεν υπάρχει ύπαρξη. Δεν μιλάει ο κύριος, η κυρία, δεν μιλάει. Πάμε στον επόμενο. Επόμενο, γεια σας. Ποιος? Ανίτα, έγινε. Ποιος? Κανένας. Όνομα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει, αγάπη. Έπεσε η γραμμή τώρα. Έλα, τώρα, πάμε. Έλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Εγώ φουντώνω. Σκέψου. Με άλλο ρούχο, το ίδιο πρόβλημα. Γεια σας. Γεια σας και εσάς. Δεν απαντάει. Ας τη χαιρετήσει από τον πλατό. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Ναι, παρακαλώ, λέγεται. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ναι. Τίποτα, αγάπη, άσπρο. Παίρνω μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπαίρνω στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει τι τον νοιάζει. Εντάξει, τώρα τι να. Εντάξει, Έλενα. Παιδιά, εγώ με την Ανίτα στεναχωριέμαι. Έχουμε γνωριστεί, τη βλέπω και εδώ καμιά φορά. Τη βλέπω την φουδουνιασμένη. Δηλαδή, τη βλέπω κάτι Παρασκευές, έρχεται που δεν θέλει το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι ωραίο, γιατί το Σαββατοκύριακο το θέλουμε όλοι. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτό το κακό προηγούμενο που δεν βγαίνει κανείς στην τηλεφωνική όλο αυτόν τον καιρό. Και η κοπέλα δεν αντέχει, έρχεται Παρασκευή και την πιάνει ταχυκαρδία που το Σάββατο δεν τη μιλάει κανείς στη γραμμή. Θα πάρω εγώ τηλέφωνο και θα πω καλησπέρα, Ανίτα, να τελειώνουμε. Ας έρθουν εδώ πέρα να δουν οι δικές μας που δεν δουλεύουν, αλλά κάποια στιγμή βγαίνει με κάποιο τρόπο να γίνει μετάδοση. Μπήκα πολύ αθώα γενικά. Ποια? Μετά άρχισα να πιάνω πολλά. Εσύ κατάλαβα. Αποχώρησες. Και ο θελός. Με αυτή τη φωτογράφηση έφυγα γιατί είχε γίνει, ήταν η φωτογράφηση με το αγόρι. Είχαν βγει κάποια κλικ που αυτός είχε πάει το χέρι του πολύ χαμηλά. Και πιάνω την παραγωγή και του λέω ότι δεν θέλω να μπει η φωτογραφία που το βλέπω αγόρι έχει το χέρι του εκεί. Αυτοί έβαλαν αυτό το κλικ, εννοείται. Άρεσες πολύ στην καγιά. Ναι, πάρα πολύ. Πολύ. Σκληρή γυναίκα, ψυχρή. Πολύ καλός άνθρωπος, ήταν σαν μαμά μας. Ποιον κριτή δεν συμπαθούσες τόσο? Τον Μπράτη. Διάφορο. Κάψτε τα όλα, μη μείνει τίποτα. Πέτρα στην πέτρα, όλα διαλύστε τα. Έχει φύγει, δεν θέλω τίποτα. Κάψτε τα όλα κι όλα γκρέμισε τα. Κάψτε τα όλα, μη μείνει τίποτα. Πέτρα στην πέτρα, όλα διαλύστε τα. Αφού έχει φύγει, δεν θέλω τίποτα. Κάψτε τα όλα
σου, Ρέβα. Τι ήθελε και η Γαριφαλιά τώρα, πριν πόσα χρόνια είχε πάει? Στο πρώτο. Στο πρώτο πρώτο. Στο πρώτο του Σταρ. Α, πέρασε πάρα πολύ καιρό. Γιατί και πώς γίνεται σε κάποιον πολύ ψυχρή, σκληρή γυναίκα, αλλά πολύ καλή, δεν κάθεται. Που είναι η καλύτερη. Εγώ είμαι ψυχρό, σκληρό. Αλλά καλή γυναίκα. Αυτό με ενδιαφέρει. Μπράβο, αυτό με ενδιαφέρει. Έχω κι άλλο. Άμα θέλω τώρα να πάω σε break που είμαι κι εγώ και ψυχρό και σκληρό όμω. Ανίτα! Έλα να χτίσουμε κορμί. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε το δικό σου, αλλά σήμερα να κάνουμε το βέλτιστο που μπορούμε. Ο Κρήτη. Τέλεια, είστε έτοιμοι. Εδώ είναι. Τέλεια τα μοντέλα μου. Τα καλύτερα μοντέλα έχω. Κρήτη. Και κάτω σιγά σιγά εισπνοή και πάνω εκπνοή. Γυμνάζουμε και ως φυγική μοίρα. Ό,τι θέλει ο καθένας γυμνάζει τώρα. Λυγίζεται αγώνα, σας πιάνει ο τρικέφαλος. Εγώ δεν λυγίζω. Γυμνάζεται. Μπράβο. Μπράβο. Μάνα σε, είσαι ο καλύτερος. Τέλεια. Ωραίο. Το νιώθετε, κορίτσια. Ναι. Μάλλον δεν καταλαβαίνω. Τέλεια. Ωραίο. Ένα αυτό τελευταίο. Κάνει, πιάνει παντού. Συγκλονιστικά. Όλο συγκλονιστικό. Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο για Σαββατοκύριακο. Εγώ θα κάνω το Μάνο Μαγιάτη. Κάνε το Μάνο Μαγιάτη. Ή τη Μάρτζη Λαζάρο. Έλα, πάμε, παιδί μου, μην αργήσει. Έλα, να πάμε για break, τρελαίνουμε. Έλα. Δεν θα το κάνω εγώ. Δεν κάνω, παιδί μου. Το έκανα, κάνε τώρα εσύ. Ρε Κωνσταντίνε. Παιδιά του πονάει το ισχύω. Έλα, λοιπόν, έλα, πάμε. Έλα. Θα κάνω. Έτσι. Έτσι. Έτσι, ωραίο. Και έτσι. Ωραίο. Το άλλο πώς το έκανα. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Να το, αυτό είναι το. Μπράβο, με το κοράκι στο κεφάλι. Πάει το πουλί της. Πάει και ωραία. Εισπνοή. Έλα την εκπνοή. Αυτή ανανέωσε ή όχι ακόμα? Όχι, Νικόλα. Όρσε. Πάρα πολύ καλά. Πάμε, τέλει, έχει κι άλλο. Αυτό ήτανε. Και πάθατε τρέλα γι' αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, Ανίτα. Μην μου μιλάς αγγλικά στο αυτή μου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Και ειλικρινά θέλω να ξέρεις, ναι, ότι όσο περνάει από το χέρι μου, ναι, αυτά δεν τα επέτρεπα. Γιατί υπάρχει μια φιλία, σέβομαι, αλλά εσένα τώρα σε έχει κατακτήσει το πουλί στο κεφάλι. Δεν να και εσύ, δεν μπορώ καθόλου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ, με χρυσή τηλεόραση. Μπράβο ρε Πέτρο, μπράβο, μπράβο. Και τον ντύσαμε το βίντεο κλιπ τόσο ωραία, τον Ιχάδικο με τα ποδήλατα. Τα εξαιρετικά ποδήλατα, μπικ, 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 το εγκέφαλός μου κάνει έτσι. Ασταμάτα, κάνε stop, κάνε stop. Έλα εδώ, έλα εδώ δύο λεπτά, γιατί δεν με ακούνε σήμερα. Τι έχω, έλα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα, έλα λίγο εδώ, έλα να το δω. Ρε, αυτό εδώ πάντα. Αυτό τι είναι. Α, τον Black. Αυτά εδώ τι είναι. Βάζω ταχύτητες και τέτοια. Ναι.
Αλήθεια. Και βάζω και ηλεκτρικό, τα χιλιόμετρα. Ηλεκτρικό. Και βάζω και τα. Τι ηλεκτρικό πάνω κάτω. Κατεβάζει ταχύτητα, κατεβάζει. Κάτσε, θέλει να ασχοληθούμε και με τον άλλον. Πατάει το κουμπί. Περιμένετε από εβδομάδα. Πάρα πολύ. Παιδιά και ταχύτητες εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη House of Wheels 900-900-44-66 όνομα τεπώνυμο τηλέφωνο. Κουμού και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54-8-8-8. Έτοιμοι! Το εμβόλιο λέτε μετά σήμερα τον εμβολιασμό μου να αποκτήσω ρυθμό. Είστε τέλειο χορεύει. Μοντέρνα μου πάνε. Ανεβάζει την ερωτική διάθεση κατακόρυφα. Δεν επηρεάζεται κάτι άλλο πάντα. Δεν κάνει λέει να κάνεις μπότοξ νομίζω ή δεν ισχύει αυτό. Όχι βρε παιδί, με ρώτησαν, μου λέει έχετε κάνει μπότοξ. Εσένα ρώτησαν, έχετε κάνει μπότοξ. Ναι, έχω κάνει λίγο πιο πριν, στο εστρεπέντε. Εμένα θα τραπούν. Εγώ έχω κάνει πολύ καιρό, έχει περάσει κανένα εξάμηνο. Αν έχει κάνει μπότοξ, θα σας πω τι έπαθα. Αρχικά πήγα και εμβολιάστηκα στον Προμηθέα, το εμβολιαστικό κέντρο. Ήταν τόσο ευγενικοί όλοι, παιδιά. Και όταν μπαίνω μέσα, ένας νεαρός, ένα παιδάκι. Ήρθε να κάνω το εμβόλιο. Εσείς, λέω. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου, του λέω. Λέει 22. Θα σου πω τώρα. Του λέω, τι εννοεί. Μου λέει, είμαι κανονικά νοσηλευτή στο 401. Μπράβο. Και θα μου κάνει. Είναι η πρώτη σου, του λέω, που θα κάνει. Ναι, το μεταξύ. Όχι, όχι, μου λέει, δεν είναι αυτά που λέτε. Απλά τον είδα πολύ μικρό. Ευγενέστατοι όλοι. Όχι. Φαντάστηκα ότι ξέρουν ότι έχω κάνει τα πάντα πάνω μου. Δεν χρειάζεται. Το τραγούδι της Μάλτας. Γιατί το κάνετε ρε Πέτρο, να το κάνετε σαν Αλκατράς. Το κάνετε κάθε μέρα. Δεν χτυπάει, δεν φαίνεται, γι' αυτό δεν χτύπησε ο άνθρωπος. Εγώ δεν κατάλαβα τι παρακολούθησα γιατί το είδα. Έκανε, το έκανε. Αλλά δεν. Ντράπηκα να τη ρωτήσω αν έχει κάνει κάποια πράγματα. Γενικά δεν ρωτάνε όμως νομίζω ρε παιδιά σε όλους. Έχει πάει κόσμος και δεν μου έχουν πει ότι ρωτάνε. Τη δικιά μας δεν τη ρώτησαν. Λέει, εμένα δεν με ρώτησαν γιατί έχω φυσική. Όχι, γιατί ξέρουν ότι έχει το Ινστιτούτο, οπότε σου λέει σιγά μην τα δοκιμάσει πάνω τη. Δεν σε αναγνωρίζουμε από τότε που δουλεύει με τον Αναούτογλου. Δεν τα είπα. Ναι. Φαντάζεσαι να υπάρχει δοκιμαστή σουβλατζή. Σουβλακιών. Δεν είναι το σουβλατζίδικο, πήγε στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σε βλέπουμε κουρασμένοι από το Σαββατοκύριακο. Πήγε στο γραφείο να ξεκουραστεί. Λίγο πριν που λέω, που λέμε ναι, τα λίστια τώρα ότι θα συνέβαινε. Τα λίστια πλέον. Πήγαινε στο γραφείο, σε παρακαλώ, μην βγεις για δύο μέρες. Τι ωραίο ρόλο. Τι σκέφτεται ο πρωθυπουργός. Ναι. Καλημέρα, Μαριάννα, πήγαινε στο γραφείο. Καλώς από το Κύριακο. Γιατί μου στέλνουν και μηνύματα. Πήγαινε στον Άκη, το Άκη στο γυμναστήριο. Εγώ λέω, δεν θέλω να τον πάω. Εγώ τον Άκη τον θέλω όπως είναι. Μαριάννα μας. Τι ξέρεις τη διαδικασία. Καλημέρα. Πάει στο γραφείο. Πού. Όλα Αντώνιο. Μην πας στο γραφείο, πήγαινε Θεσσαλονίκη. Αυτό απαγορεύεται, αλλά το να βγαίνουμε έξω και να καθόμαστε στα τραπέζια δεν απαγορεύεται. Να πας να κάνεις τρία σελφίδια στο γραφείο τώρα. Έλα, το ένα μετά το άλλο. Καλημέρα. Με θέλετε κι άλλο να φύγω, θες να μου πεις. Να φύγεις. Να φύγεις, σε παρακαλούμε πολύ. Στο γραφείο. Μαζεύω υπογραφές προκειμένου να πάει ο Άκης στο γραφείο και η Μαριάννα στο πλατό. Θέλω κι άλλα κι άλλα. Γιώργο. Μπράβο, στο γραφείο όλοι. Αυτή θα είναι και εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εντολή. Αλλά δεν μαζεύω τις δικές μου. Είναι στο Ινστιτούτο όλη μέρα. Στείλε με, λέει η άλλη. Να φύγεις. Α, είναι στο κοντρόλ. Το έχετε δίπλα από το κοντρόλ το ιατρείο. Μπράβο, τι ωραία. Για να βολεύονται. Πάει και τσεκάρει. Πάει, είστε στο ρέρο. Μπράβο, γιατί τώρα πια έχουν πιο πολλή δουλειά στο Ινστιτούτο από ό,τι στην εκπομπή, όπως φαίνεται. Έχουν πάρα πολλά ραντεβού. Στην υπόλοιπη εκπομπή δεν μπορεί να κάνει πολλά. Δεν πειράζει, όμως να είναι καλά η κοπέλα. Το επάγγελμα το βασικό είναι αυτό, Στέλιο μου.
Ο Νίκος Μουτσινάς συμφώνησε. Με ποιο θέμα? Με το θέμα της μουσικής. Του χρόνου έκλεισε, ο Ανδρέας ήταν εδώ κοντά μας. Τι έκλεισε? Ο άλλος είπε δεν μπορώ πρωί-πρωί. Άντε καλέ, στο γραφείο θα πάει. Με έστειλε ο Νίκος, αλλά λέει παιδιά είναι πολύ πρωί, δεν μπορώ να πάω. Ένας Βούλγαρης μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι, καλά. Λοιπόν, και θα είμαστε και δύο μαζί και μια χαρά. Έρχεται, είπε ο Μουτσινάς. Δηλαδή, συγγνώμη, ο άλλος δεν έχει άποψη. Βρε παιδί μου, εντάξει, θέλει να το παίξει λίγο δύσκολο τώρα για να γίνουν δύο. Σε καταλάβα. Να μην έρχεται 5:30, να έρχεται στις 6. Και πώς θα γίνει, 5:30 τι θα παίζουμε μουσική? Αυτό δεν γίνεται. Παίξτε κάτι δικό σας. Θέλεις να είσαι εδώ πέρα, πολύ. Άμα είναι να έρθεις εδώ πέρα. Διαφορετικά θα πάρουμε τη Βάνια. Αποφασίστε. Ή τον Ανδρέα ή τον Βάνια. Κάτι από Μουτσινά θα έχουμε. Μη σου πω και τον ίδιο τον Μουτσινά. Συγγνώμη, εγώ. Με τη Βάνια. Δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο Νίκος. Να την πετάει και να τη σέρνει κάτω. Την γίναγε σβούρα και μετά την έβαλε κάτω. Γιατί, τι του έκανε? Όχι, δεν ξέρω τι του έκανε. Μπορεί να είναι έτσι να διασκεδάζουν. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Και αυτή είναι ωραία ιδέα. Να σχολιάζουμε με τη Βάνια την πολιτική επικαιρότητα. Η μαγεία της Βάνια. Γιατί έχω εσένα πλάι μου. Έχω εσένα πλάι μου κι όλα. Τα αντέχω, μη το ξεχνά. Μπράβο στον τον έφαγε στον Αντώνη. Βρε παιδί μου, μέσα στο στόμα με κοιτάει. Σιγά σιγά, κοίταξε να δεις. Να πας του χρόνου εσύ. Να πάει του παραχρόνου η Βάνια. Την τρίτη χρονιά να έρθουμε εκεί οι υπόλοιποι. Ωραίο. Η άλλη θέλει να δώσει την κρυσή. Δεν την νοιάζει. Α, γιατί έχουμε... Βάνια! Δεν θέλω να σου κάνω τώρα αυτά, γιατί μας... δεν θέλω. Ναι, κοίτα, εγώ Νικόλα πάντα ήθελα να σχολιάσω. Δεν βιάζουμε κουβέντα, δεν ήθελα με μια άποψη. Γιατί? Βγήκες λίγο, δεν θα πιάσουμε κουβέντα. Άκουσα αυτά που είπαν οι άνθρωποι για μένα. Ποια εκπομπή είναι? Κοινωνία Ωραμέγκα! Μπράβο, έτσι, έτσι, πολύ δυνατή. Ότι πέταξε λίμες για να πάει στο μικρόφωνο. Στέλνω αυτή τη τηλεόραση. Στην κυρία Παγώνη!